Σοκάρει η μαρτυρία του τελευταίου σταθμάρχη του Βόλου για τον μοιραίο σταθμάρχη τη Λάρισα, που σύμφωνα με τον κύριο Γιώργο Αποστολέρη έκανε το ίδιο λάθο, μια περίπου ώρα πριν την σιδηροδρομική τραγωδία τη 28η Φεβρουαρίου. Σχεδόν την ώρα πριν ε, μπήκε μέσα προς του στην Λάρισα με ανάποδα ψαλίδια. Έκανε, έκανε, έγινε αντιληπτό από τον μηχανοδηγό, έκανε όπιστη η και ξαναπέρασε μέσα κανονικά προφανώς είναι η αιτία του ψυχολογικού, της ψυχολογικής πίεσης η οποία έκανε το πρώτο λάθος αυτός ο δυστυχής σταθμάρχης και με τρικυμία εγκρανίου ακολούθησε το δεύτερο το οποίο ήταν και ολέθριο. Την πρώτη φορά κατάλαβα ότι είχε κάνει λάθο τον ενημέρωση, ότι είχε βάλει. Βεβαίω, σε... Βεβαίως, ε... γιατί ο, το τρένο. ο, ο μηχανοδηγό ήταν αυτό ο οποίο έκανε καριέρα πέδη, σταμάτησε το τρένο και του είπε: Με βάζει με ανάποδα ψελιδια Προφανώς αυτή η πίεση η οποία του, του δημιουργήθηκε μέσα από την αστοχή αυτή που έκανε την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να, να χαλαρώσει, δεν μπόρεσε να ηρεμήσει και ήρθε και το δεύτερο το οποίο του ξέφυγε εντελώ. και βέβαια συνυπεύθυνο είναι και ο μηχανοδηγός της Ιντερσίτη 62, ο οποίος δεν φώναξε καθόλου. Αυτά είναι, δύο, είναι αλληλουχία γεγονότητα, είναι μια τραγική ηρωνία η οποία ακολουθούν όλα τα ατυχήματα, όλα τα δυστυχήματα. Δεν γίνεται από ένα λάθο μόνο. Σύμφωνα με τον κύριο Αποστολέρη, που υπηρέτησε του ελληνικού σιδηροδρόμου για τέσσερι δεκαετίε, το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει την απειρία του μοιραίου σταθμάρχη. Με πέντε μέρε εργασία σε ένα σταθμό, δεν μπορεί ακόμα να ξέρει πού είναι τα ψαλίδια. Όσο και αν είσαι γνώστη των πραγμάτων, πέντε μέρε δεν, δεν, θεωρείται ένα άνθρωπο έμπειρο, οπουδήποτε και αν είναι, όποια και, και παιδεία να έχει. Σε σχολείο να πα, σε πέντε μέρε δεν ξέρει πού είναι οι τάξεις. Ο κύριος Αποστολέρη ρωτήθηκε και για τον βολιώτη επιθεωρητή του ΟΣΕ στη Λάρισα που τέθηκε από το περασμένο Σάββατο σε αργία με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντο Συμβούλου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Θα μου επιτρέψετε να μην κάνω καμία δήλωση γι' αυτό. Αυτό που είπε ότι λειτουργήσε με βάση. Θα, μου επιτρέψετε, προβλέπονται... θα μου επιτρέψετε να μην κάνω καμία δήλωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να κάνω δήλωση. Ο επιθεωρητή που ελέγχεται για την τοποθέτηση του άπειρου σταθμάρχη υποστηρίζει ότι η απόφαση να τεθεί σε αργία για την οποία ενημερώθηκε, όπω λέει, από τα μέσα μαζική ενημέρωση, στερείται νομική βάση. Ο επιθεωρητή ισχυρίζεται πω είχε κάθε δικαίωμα να τοποθετήσει τον 59χρονο στο πρόγραμμα εργασία, καθώ είχε πάρει την πιστοποίηση εργασία. Από τη στιγμή που είχε την πιστοποίηση εργασία, μπορεί να μπει σε βάρτια, φέρεται να είπε στον δικηγόρο του ο Την ίδια ώρα, έμπειρα στελέχη του ΟΣΕ αναφέρουν πω χρειάστηκε να δουλέψουν 6 και 7 χρόνια ω δόκιμη σταθμάρχη για να αναλάβουν υπηρεσία στο σταθμό τη Λάρισα, που θεωρείται ένα από τα πιο κομβικά κομμάτια στο σιδηροδρομικό δίκτυο τη χώρα. Σύμφωνα με τον επιθεωρητή, το φύλλο μηνιαίων παρουσιών που είχε καταθέσει προβλέπει ότι στην νυχτερινή βάρδια θα έπρεπε να εργάζονται τρει σταθμάρχε. Ένα θα στα σχολάει κανονικά στι 11 το βράδυ και οι άλλοι δύο να έχουν βάρδια από τι 10 το βράδυ μέχρι και τι 7 το πρωί τη επομένη. Ο εμπειρότερο όμω από αυτού, όπω καταγγέλει ο επιθεωρητή, δεν έμεινε στη θέση του με αποτέλεσμα ο άπειρο 59χρονο να μείνει μόνο του στη μοιραία βάρδια. Την ίδια στιγμή, σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχο Βόλου τονίζει: Η πατρίδα θρυνεί δεκάδε παιδιά μα. Ο πόνο, οι οδύνη σκεπάζουν τα πάντα. Επιτέλου, σταματήστε κάποιοι με δηλώσει, ανακοινώσει, περιφερόμενοι από κανάλι σε κανάλι να επιδίδεστε σε κομματική προπαγάνδα. Είναι η χειρότερη μορφή ασέβεια, πραγματική ύβρι σε αυτού που έφυγαν τόσο άδικα, αλλά και στι οικογένειέ του που βιώνουν αυτόν τον αβάσταχτο πόνο τη απώλεια. Αλήθεια, εσεί οι πολιτικοί απαταιώνε που λειτουργείτε με αυτόν τον εσχρό τρόπο, πιστεύετε ότι έτσι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και να καπηλευτείτε ευχαριστείτε τον πόνο αυτών των ανθρώπων, την οδύνη μια ολόκληρη κοινωνία για να αποσπάσετε μερικέ ψήφου. Οι ώρε αυτέ είναι για να πενθήσουμε. Είναι ώρε ευθύνη και περισυλλογή. Και για να το πω απλά και λαϊκά στη γλώσσα που όλοι μα μιλούμε, βγάλτε τον σκασμό. Επιτέλου λίγη ευαισθησία, λίγη ντροπή, τίποτα άλλο.